πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, γιατί το συζητούσαμε λίγο από χθες. Στη συνέχεια βγήκαν πολλά περισσότερα ζητήματα στην επικαιρότητα, στη συνάντηση Δημήτρη Μελισανίδη με Λιβάη Γκαρσία και όλο αυτό το πλαίσιο που καθορίζει την παρουσία του Λιβάη Γκαρσία στην ΑΕΚ και τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί ύστερα από την απόρριψη της πρότασης των 22 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είχε πει και ο Θάνος Γιακόπουλος, ότι αφορούσε ξανά αυτό το ποσό, την επιμονή της Λανς, η οποία στη συνέχεια, Θάνο, μάθαμε από τη Γαλλία ότι αποσύρθηκε από τη διεκδίκησή του. Θάνος Γιακόπουλος κοντά μας για να δούμε όλη αυτή την υπόθεση. Γεια σου, Θάνο μου, καλημέρα. Καλημέρα. Η Λανς ήταν τελικά ναι, ναι. Η ομάδα αυτή, έτσι, η οποία δίνει 21,5 εκατομμύριο συν κάτι μπόνους. Στην ουσία η ΑΕΚ, αν αποφάσισε να τον δώσει με αυτά τα λεφτά, θα έβαζε 14 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία τους και τα υπόλοιπα θα πήγαιναν στην Μπεϊτάρ και στους μάνατζερ που έφεραν τον Λιβάη Γκαρσία στην ΑΕΚ. Γι' αυτό και έχει βάλει το πήχη πολύ πιο ψηλά και την ομάδα. Θέλει τα 20 εκατομμύρια να είναι δικά της και τα υπόλοιπα να πάρουν οι μάνατζερ, διότι ακόμα και αν υπάρξει και επέκταση του συμβολέου του Λιβάη Γκαρσία, δεν χάνεται αυτή η υποσημείωση, δηλαδή να έχει ένα ποσοστό συνειδιοκτησίας 40% η Μπεϊτάρ και η μάνατζερ του. Η ΑΕΚ λοιπόν ζητάει από ό,τι έχει διαρρεύσει προς τα έξω περίπου στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Και οι πληροφορίες λένε ότι αυτό το ποσό μπορεί να έρθει κάποια στιγμή. Όχι από την Ευρώπη, ίσως από ομάδα του MLS. Κοίταξε, όλα σχετίζονται με το timing. Για παράδειγμα, η Λανς, επειδή πούλησε τον δικό της φόρ στη Λειψία και πούλησε γενναία, έφτασε δηλαδή αυτή η μεταγραφή στα 50 εκατομμύρια, έχει ρευστό. Και επειδή έχει ρευστό, έχει ανάγκη. Τον Λιβάη Γκαρσία τον έχουν παρακολουθήσει πάρα πολλές φορές. Εκτιμά είναι ο παίκτης που της ταιριάζει και γι' αυτό έφτασε και σε αυτά τα επίπεδα που έφτασε. Στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Σου θυμίζω ότι οι άνθρωποι της Λανς ερχόντουσαν συνέχεια στην παιχνίδια της ΑΕΚ. Είναι και το timing. Από την άλλη πλευρά, ξέρεις, πάντα ρισκάρεις, γιατί πολύ δικαιολογημένα και η ΑΕΚ δεν θέλει να χαλάσει μια ομάδα πετυχημένη. Πρώτα απ' όλα για να επιτευχθεί ο στόχος της πρόκρισης στους ομίλους του Champions League και μετά με την προσδοκία ότι μέσα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση με έναν Λιβάη Γκαρσία που να μπορεί να πετύχει 2-3 γκολ απέναντι μάλιστα και σε πιο γνωστούς αντιπάλους να δημιουργηθεί ένας θόρυβος που να φέρει μετά και άλλους μνηστήρες από κορυφαία πρωτάθληματα. Γιατί όπως είπες και το MLS πληρώνει καλά, αλλά και η Αγγλία πληρώνει καλύτερα. Ναι. Γι' αυτό και ήταν και ξεκάθαρος ο Μελισανίδης. Τίποτε, εγώ δεν θέλω να σου κλείσω το δρόμο για να πας σε μια άλλη χώρα και σε ένα άλλο πρωτάθλημα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να χαλάσουμε τη χημεία της ομάδος, που το γνωρίζεις πολύ καλά κι εσύ πώς είναι, κατά πρώτον, και κατά δεύτερον θεωρώ ότι παίζοντας ευρωπαϊκά παιχνίδια και στο πρωτάθλημα θα ανέβει πάρα πολύ η τιμή σου. Γι' αυτό λέμε ότι για φέτος δεν υπάρχει περίπτωση να φύγεις από την ομάδα. Το ερώτημα είναι όμως, αν έρθει μια πρόταση 28-30 εκατομμυρίων στο τέλος Αυγούστου, εκεί τι θα κάνει η ΑΕΚ? Λογικό είναι ότι τότε το πιθανότερο είναι να τον δώσει. Εγώ θα ρισκάρω μια πρόβλεψη, εντάξει, αν έρθει κάτι φοβερά τρελό το συζητάμε, αλλά δεν βλέπω να φεύγει ο Λιβάη τώρα. Ούτε δηλαδή, εγώ το βλέπω. Ακόμα και 30 εκατομμύρια να έρθει προσφορά, είναι μια δέσμευση να μην χαλάσει αυτή η ομάδα, ακόμη και αν έχει πετύχει την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Θα έχει γίνει πρώτα απ' όλα, θα έχει προχωρήσει η αναπροσαρμογή του συμβολαίου, η επέκταση του συμβολαίου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είναι δεδομένο και προκύπτει δηλαδή και από το ρεπορτάζ ότι οπωσδήποτε άλλη μια χρονιά τον θέλει ο Ματίας Αλμέιδα, τον Λιβάη Γκαρσία. Και γι' αυτό είναι και τόσο κατηγορηματικός και ο Δημήτρης Μελισανίδης. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν 30 εκατομμύρια τέλος Αυγούστου. Καλά, αυτό κανείς δεν το ξέρει. Λέμε, ναι, εάν, και εάν, θα δοθεί ο Γκαρσία και η ΑΕΚ θα μείνει χωρίς τον βασικό της φορ. Μην βάζετε το. Μην το βάζετε το χέρι σας στη φωτιά όταν θα έρθει στο τέλος Αυγούστου. Δεν βάζουμε το χέρι στη φωτιά. Γιατί εκεί πέρα γίνονται και πολλές... Εγώ μια εκτίμηση κάνω με τα δεδομένα που έχω αυτή τη στιγμή και το λέω ξεκάθαρα, το λέω δημόσια. Ότι ακόμη και 30 εκατομμύρια να είναι τέλος Αυγούστου, η ΑΕΚ δεν θα τον δώσει. Ναι. Έτσι όπως το πάει μέχρι τώρα, πας σε αυτή τη λογική του Γιάννη. Έτσι όπως το πάει η ΑΕΚ μέχρι τώρα.
Εγώ ποτέ μετά λεφτά. Παιδιά, δεν κάνει επιθέσει συμβόλαιο για να τον δώσει σε 15 μέρες, σε 20 μέρες. Όχι μόνο. Θα σου πω τι γίνεται. Τα υποθετικά σενάρια. Καταλαβαίνω και έχει δίκιο και ο Θάνος ότι αυτό το ποσό πάντα πα και βάσει τη λογική τώρα. Δεν έχει κάτι να πει σε κάποιον ο Μελισανίδης με πόσα χρήματα τον δίνω. Λε, μπράβο, λε 40% είναι το ποσοστό τη Μπεϊτάρ. Οπότε κοιτά, θα ήθελε πάνω από 20 εκατομμύρια η ΑΕΚ. Οπότε εκεί σου βγαίνει το 30 χοντρικά. Αλλά με έναν ποδοσφαιριστή που ήδη συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη, που του λέει ότι δεν θα σου κλείσουμε τον δρόμο. Ότι θα σου κάνω επέκταση συμβολέου. Θα κάνει τώρα επέκταση συμβολέου και σε θέλουμε οπωσδήποτε ένα χρόνο για να σε χαρούμε. Και έχει πει και ο ίδιος ο Μελισανίδης ότι τα πάντα δεν είναι τα χρήματα. Δεν βλέπω πώς μπορεί να φύγει την τελευταία ημέρα του Αυγούστου με αυτό το ποσό. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έφερε και καμία αντίρρηση ο Γκαρσία στα λεγόμενα του Μελισανίδη. Και επίσης η αλήθεια είναι πως μόνο η Λανς πήγε σε αυτά τα ύψη. Δεν είναι να πεις ότι είναι 2-3 ομάδες που τον θέλουν τρελαμένες και έχουν μπει σε μια διαδικασία πληστηριασμού για να αρχίσουμε να συζητάμε τη τριαντάρα. Δηλαδή, ακόμα και αν η Λανς συνεχίσει να επιμείνει και πάει τέλος Αυγούστου να περιμένει, δηλαδή, η ΑΕΚ να μπει στους ομίλους του Champions League πάρα πολύ ωραία και το έχει πετύχει η ΑΕΚ και έχει μπει. Και σου λέει η Λανς, πολύ ωραία, τώρα θα μου τον δώσουν. Δεν θα τον δώσει. Δεν θα πω ότι δεν είμαι σίγουρος. Θα μου πεις στο μυαλό του Μελισανίδη, όχι, δεν έχω ιδέα. Μπορεί να εκτεθώ. Αλλά από αυτά που προκύπτουν είναι ότι ακόμη και αν επιστρέψει η Λανς και δώσει 30 εκατομμύρια, ο Λιβάη θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά. Βέβαια είναι και τελείως διαφορετικό. Μου κάνει εντύπωση το μήνυμα του Κώστα που λέει ότι καλημέρα, πως τον δίνει αν μπει στους ομίλους του Champions League, γιατί 30 εκατομμύρια και 20 από το Λιβάη, τρελός είσαι. Μα ίσα που επειδή θα μπει στους ομίλους, δεν θα έχει και πίεση. Ξεχνάτε και κάτι άλλο. Δεν θα έχει πίεση. Δηλαδή θα έχει μια 35. Θα έχει για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορεί να τρέξει μετά να πάρει τον παίκτη που θα κάνει για τον Αλμέιδα τη δουλειά του Λιβάη. Δεν έχει λόγο να το δώσει γενικώ. Θα πάρει και 30-35. Οπότε θα σου ακούσει. Ούτω ή άλλω δεν έχει οικονομικό ζήτημα, όπω μάλλον αυτό που λέει ο Μπάμπη. Αλλά πίσω το είσοδο. Έχει ομάδα γιατί θέλει να πάρει και δεύτερο σερι ντάμπλ. Ρωτήστε τον Αλμέιδα. Και θα πάει να δώσει τον βασικό φόρ. Τελευταία μέρα μεταγραφών. Η απόφαση όταν πάει το ποσό σε μεγάλα επίπεδα για κάθε ποδοσφαιριστή είναι, έχει ρίσκο. Δηλαδή, τον κρατά και ανεβάζει και την τιμή του κι άλλο, και τον έχει και όπω λέει και ο Γιάννη ένα χρόνο ακόμη να πάει σε ένα ντάμπλ, να μπει στου ομίλου, να. Από την άλλη, μπορεί να μην σου βγει τίποτα από όλα αυτά. Και μπορεί του χρόνου. Άστο τραυματισμό και μπορεί του χρόνου, χειρόνα το παιδί, και μπορεί του χρόνου τα 20 να έχουν γίνει 15. Και μετά να λες, μετά σε πιάνει και ένα εγωισμός. Μετά. Όχι. Σε πιάνει και ένα εγωισμός. Μετά κερδίζεις τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Έχεις ακόμα περισσότερη σου πει, ώρα τον Λιβάη. Ναι. Δεν είναι έτσι. Άμα σου πει ο παίκτης εμένα δεν με αφήσετε να κάνω μεταγραφή. Γιατί αν σου κάνει το 25-27, ναι. Κερδίζεις τον παίκτη για το επόμενο Champions League, για τον επόμενο τίτλο κτλ. Θα τον ξεζουμίσουμε, που είπε ο Μελισανίδης. Υπάρχουν πολλοί παίκτες όμως που δεν ξέρω αν είναι σε αυτήν την κατηγορία ο Λιβάη, όχι, που σου λέει ότι εντάξει παιδιά, ναι. Σε πρόλαβα, δεν είναι σε αυτήν την κατηγορία ο Γκαρσία. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω δει πολλούς να θέλουν να κλείσουν την καριέρα τους στην Ελλάδα. Ακόμη, όταν μπορούν να παίξουν σε αυτό, έφυγες πολύ μακριά. Δεν είναι στην κατηγορία να ψάχνετε να φύγει. Ναι. Ο Μαντί Καμαρά, δηλαδή, για παράδειγμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ελληνική αγορά, όχι ότι στον Ολυμπιακό έφτασε ποτέ πρόταση 20 εκατομμυρίων, αλλά είχε βλέψει ο Ολυμπιακός να τον δώσει σε αυτά τα επίπεδα και πράγματι δεν του βγήκε αυτό το ρίσκο. Ήταν παίκτης ο οποίος από τη δεύτερη χρονιά ψάχνει να φύγει. Αυτό για τον Λιβάη δεν ισχύει. Ποιος έφερε σαν χάρη? Ο Μαντί. Από τη δεύτερη χρονιά ψάχνει να φύγει, για να θυμίσω. Όχι, μα πέρσι. Όχι, και πρόπερσι. Πρόπερσι γιατί που είχε ακουστεί. Και πρόπερσι. Ήταν σε ευθύνουσα πορεία και πάλι ακουγόταν ο Μαντί και να πουληθεί και να φύγει και τα λοιπά. Και περίμενε να φύγει. Αυτό είναι σημασία. Πέρσι πρόπερσι. Υπάρχουν αυτά τα παραδείγματα που περιγράφει. Απλά ακόμη ο Λιβάη Γκαρσία δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, μπορεί να μην γίνει ποτέ. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Οκ. Εγώ λέω ότι άμα θέλουν να παίξουν σε μεγαλύτερο επίπεδο. Δεν έχει σημασία, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούν τις ελληνικές ομάδες ή δεν τις σέβονται, αλλά όταν θέλουν να παίξουν ένα υψηλότερο επίπεδο και είναι θεμητό απόλυτα, γιατί δεν μεγάλωσαν στην Ελλάδα, δεν ήταν ο μικρή οπαδί. Και εδώ και η ομάδα, δηλαδή ο παδί της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού κτλ. Έλληνες παίξουν, θέλουν να παίξουν το εξωτερικό σε καλύτερο ποτάμι. Μα κακό είναι. Γιατί το δαιμονοποιούμε. Γι' αυτό λέω ότι μετά, εάν δεν σου βγει, θα μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Το έχουμε ζήσει γι' αυτό. Okay. Απλά να βάλω μια υποσημείωση εδώ πέρα. Ναι. Η ΑΕΚ αναζητά έναν επιθετικό. Αν τον αποκτήσει, δεν σημαίνει ότι είναι ο αντικαταστάτης του Λιβάη Γκαρσία. Uh-huh. Έτσι το έχουμε πει εδώ και ένα περίπου μήνα, ότι μέσα στους στόχους ΑΕΚ είναι να πάρει και έναν επιθετικό ακόμα. Ναι, αυτό έχουμε πει. Και, και πιθανόν καταλαβαίνω ότι. Μην υπάρχουν συνειρμοί ότι εάν κάποια στιγμή πάρει έναν επιθετικό, είναι για να πει θα πουλήσει το Λιβάη. Καλά, ούτε και αυτό είναι κακό.
Δεν είναι κακό. Δεν τα βλέπω. Μια εταιρεία, μια ΕΠΑΕ, μια ομάδα που κοιτάζει το συμφέρον της. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, αποφασίσει ο Μελισσανίδης, λέμε τώρα γιατί έχει αποφασίσει να μην τον πουλήσει. Οπότε το κατάμε αυτό στο δεδομένο. Αλλά εγώ λέω λοιπόν υποθετικά. Αν, ας πούμε, πριν η ΑΕΚ 28 Αυγούστου, ένα πολύ καλό επιθετικό. Και 29 Αυγούστου τη εγώ ήταν μια τρομερή πρόταση που έκρινε λοιπόν ο διοικητή ότι πρέπει να την κάνει αποδεκτή. Πού είναι το πρόβλημα? Κακό είναι. Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν είναι και λαβίνα. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε, δηλαδή, ξέρεις, να πηγαίνουμε και λίγο να βλέπουμε τα πράγματα. Σε όλα υπάρχει timing. Ναι. Και σου εξηγώ πάλι. Ναι. Η ΑΕΚ δεν φτιάχνει μια ομάδα μόνο για τα προκριματικά, ούτε για το Champions League. Η ΑΕΚ φτιάχνει μια ομάδα για όλη τη σεζόν και δεσμεύσεις προς τον Αλμέιδα αφορούν όλη τη σεζόν. Δεν θα πας να δώσεις τον καλύτερό σου φορ τελευταία μέρα των μεταγραφών και να αφήσεις την ομάδα γυμνή επιθετικά. Επίσης αυτό είναι ξεκαθαρό και αντιληπτό. Ο επιθετικός που θα έρθει ναι. για να συμπληρώσει ναι. και όχι για να αναλάβει την ευθύνη του βασικού φόρ. Ούτε θα πάει να βγάλει μετά τη σεζόν με έναν επιθετικό για τον Φανβέρτ. Είναι ξεκάθαρο, δηλαδή θα κάνει η ΑΕΚ. Ξέρεις πότε θα το συζητούσε όλο αυτό, αν η ΑΕΚ δεν έκανε την επέκταση του συμβολίου. Η ΑΕΚ θα πάει να κάνει επέκταση συμβολίου όχι για να δώσει τον ποδοσφαίριστη στις 28, στις 29, στις 30 Αυγούστου. Καταρχάς, παιδιά, μια επέκταση πρέπει να την κάνει, είναι πρέπει να την κάνει για πολλούς λόγους. Καλά, έχει συμβόλαιο μέχρι το 25. Ναι, αλλά πόσο παίρνει. Μέχρι το 25. Όχι, όχι, πόσο χρόνο. 25.000 παίρνει το χρόνο. Εντάξει, δεν μπορεί να απορρίψει πρόταση. Δεν, υπάρχει ένα όριο. Δηλαδή, μπορεί να απορρίψει 25 εκατομμύρια και να έχει πένα παίχτη με 400.000. Ότι αναπροσαρμογή και επέκταση συμβολίου. Δεν σημαίνει ότι σε ένα μήνα θα πουλήσω τον ποδοσφαίριστη. Καταλαβαίνουν. Εντάξει, παιδιά, εκτός αν έρθει καμία πρόταση 40-50 εκατομμυρίων. Ευχαριστώ πολύ, αλλά. Επειδή το βλέπεις σε θέλω, κύριε Γιάννη. Εντάξει. Σε θέλω, κύριε Γιάννη. Δεν είναι και ο Σιάρεπτα να αρχίσουμε να μετράμε τα εκατομμύρια. Να ηρεμήσουμε λίγο. Ναι, το μετράμε πολύ τα εκατομμύρια. Ναι, δηλαδή ξεφύγαμε. Ας χαρούμε το Λιβάη ακόμη λίγο. Ναι. Δεν είναι κακό. Και μετά τον χαζεύουμε στη τηλεόραση σε καλύτερους ποδοσφαιρικούς κόσμου. Είναι φτωχή η Super League για να χάνουμε τους αστέρες μας. Λέγε, Θάνο. Λοιπόν, τώρα. Να πάμε για τον Αραούχο, για να τελειώνουμε και με αυτό το όνομα. Α, για τον Έστω. Για τον Έστω Αραούχο. Χθες μέχρι τις 5 ώρα το απόγευμα βομβαρδίζαν όλα τα site από το Μεξικό ότι έρχεται στην ΑΕΚ και έρχεται το βράδυ γύρω στις 10 η ώρα. Ένας δημοσιογράφος από το ESPN είπε ότι έχει ναυαγίσει η υπόθεση ΑΕΚ, έχει αποσύρει το ενδιαφέρον της και δεν υπάρχει θέμα για τον Αραούχο. Και φαίνεται ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς εδώ τουλάχιστον το γνωρίζαμε 2 μέρες νωρίτερα, ότι η ΑΕΚ βλέποντας τα τερτύπια, τα παιχνίδια της Αμέρικα, θεώρησε ότι καλό είναι να σταματήσει να ασχολείται με τον Αραούχο. Αυτή τη στιγμή δεν είναι και η πρώτη προτεραιότητα της ΑΕΚ το θέμα του στόπερ, αν και γίνονται αναζητήσεις και ψάχνουν κάποιον παίκτη, γιατί δεν μπορεί να πάει με 3 στόπερ στο πρωτάθλημα, κύπελο και παιχνίδια στην Ευρώπη. Πολλές φορές είδαμε πέρσι να αγωνίζονται και ο Τζαβέλας και ο Μίτογλου, γιατί πήγαν προβλήματα και με Βίντα και με Μουκουντή. Άρα θέλει έναν έμπειρο center back. Αλλά αυτό, όπως το έχω πει εδώ και μέρες, θα το δούμε ίσως να γίνεται και τον Αύγουστο. Αλλά δεν βιάζεται αυτό ακριβώς. Δεν βιάζεται. Όπως και του επιθετικού. Αγωνιστικά η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ με τον Πισάρο, ναι. του Αλμέιδα τις τελευταίες ώρες. Δείχνει ότι είναι έτοιμος ο παίκτης. Μπορεί να παίξει δηλαδή πολλά λεπτά. Στο φιλικό παιχνίδι με τον Βόλο σκέπτεται να τον χρησιμοποιήσει είτε ως αριστερό εξτρέμ είτε πίσω από τους επιθετικούς, αλλά μπορεί και να έχει και το ρόλο του Σέρτζιο Αραούχο μέσα στην ενδεκάδα. Είναι κάτι το οποίο θα τα αποφασίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο προπονητής της ΑΕΚ. Πάντως δεν είναι αυτό που λέμε ανέτοιμος ο παίκτης, είναι απόλυτα έτοιμος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Ωραία, Θανό. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Θανό. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.